Οι Έλληνες στρατικοποίησαν 16 από τα 23 νησιά που πρέπει να είναι σε καθεστώς αποστρατικοποίησης παρά τις συνθήκες Λοζάνης και Παρισίων. Ρώτησα την Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας ποιος έχει επεκτατικές βλέψεις. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που έχει χωρικά ύδατα 6 μίλια και ένα αέριο χώρο 10 μίλια. Αξιωματούχοι πραγματοποίησαν 78 επισκέψεις στα νησιά που βρίσκονται μπροστά μας, δίπλα μας. Αυτές είναι προκλήσεις. Αφού μιλάτε για φιλία, τότε αποστρατικοποιήστε τα νησιά, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας στην εφημερίδα Αξάμ. Τώρα προσπαθούν να καλύψουν τις ανομίες τους και να εξηγήσουν τα προβλήματά τους που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα στην Ευρώπη. Ο Έλληνας Υπουργός είπε στη Γερμανίδα Υπουργό ότι τρεις φορές φτάσαμε στο χείλος του πολέμου με την Τουρκία. Πολλά όνειρα βλέπουν. Εμείς ούτε τέτοιες σκέψεις έχουμε, ούτε τέτοια σχέδια, τόνισε ο Τούρκος Υπουργός Χουλουσία Κάρ και ξέφρασε την ικανοποίησή του που η Γερμανία δεν εκπλήρωσε το αίτημα του Νίκου Παναγιωτόπουλου για μην παράδοση των υποβρυχίων στην Τουρκία. Δείτε ολόκληρη την είδηση στο mshd.gr, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.